Οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού σφυροκοπούν όλη τη νύχτα τα νότια προάστια της Βηρυτού. Στο στόχαστρο μπαίνει κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ σε τέμενος εγκατεστημένο μέσα σε νοσοκομείο. Τα χτυπήματα συνεχίζονται και το πρωί και η Βηρυτός είναι πια εμπόλεμη ζώνη. Η ώρα είναι 10.30 και πριν από λίγα λεπτά είχαμε ένα ακόμη χτύπημα μέσα στον αστικό ιστό της Βηρυτού. Από ό,τι μπορείτε να δείτε και από πίσω μου, από τους καπνούς που ακόμα και αυτήν την ώρα υψώνονται προς τον ουρανό, έχει χτυπηθεί ένα στόχος που βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Λιβανέζικης πρωτεύουσας. Τα πλήγματα του Ισραήλ είναι ασταμάτητα την ώρα που το θρίλερ για το αν ο διάδοχος Νασράλα είναι νεκρός παραμένει. Το που απασχολεί τους πάντες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εδώ στη Βηρυτό αφορά την τύχη του νούμερο 2 της οργάνωσης της Χεζμπολάχ. Όσο οι Ισραηλινές πηγές επιμένουν ότι ο διάδοχος του Νασράλα έχει ήδη εξολοθρευτεί, τόσο από την πλευρά της Χεζμπολάχ υπάρχει σιγή ηχθείος. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπολύει αεροπορικό βομβαρδισμό και στην Τρίπολη, στο βόρειο-δυτικό Λίβανο. Ακόμα ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς πέφτει νεκρό. Hamas has reportedly said that Saeed Atala, a leader of the group's armed wing, was killed along with three members of his family. Νωρίς το πρωί, σιρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ. Πέντε πύραυλοι εκτοξεύονται από τη Χεζμπολάχ με στόχο αεροπορική βάση στη Ναζαρέτ. Η Σιητική Οργάνωση ανακοινώνει την ίδια ώρα πως τη νύχτα απόθυσε τις Ισραηλινές δυνάμεις από οικισμό στο νότιο Λίβανο με τις σφοδρές μάχες να μένονται. Ένας καταιγισμός, ένα μπαράζ από ρουκέτες στην πόλη Κυριακούνα. Βλέπετε το Iron Dome, το οποίο αναχαιτίζει τα εισερχόμενα πυρά που εξαπολύει η Χεζμπολάχ. Μετρήσαμε πάνω από 10 εκρήξεις στον ουρανό αυτή τη στιγμή. Ο Ισραηλινός στρατός μιλά για πάνω από 250 στελέχη της Χεζμπολάχ που έχουν εξουδετερωθεί τις τελευταίες ημέρες. Με ένα μπαράζ χτυπημάτων, η Χεζμπολάχ προσπάθησε να στήσει ενέδρα στις Ισραηλινές δυνάμεις, χτυπώντας στην περιοχή από όπου βλέπετε να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός, εκεί που είναι η ανάπτυξη των χερσαίων δυνάμεων και των ταθεροκισμένων ταξιαρχιών του Ισραηλινού στρατού. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, όπως θα δείτε πίσω μου, σε εκείνο το σημείο που και πάλι υψώνεται καπνός, η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε μία σειρά από πλήγματα από τις θέσεις από τις οποίες εκτοξεύθηκαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα ρουκέτες αλλά και πυρά όλμων που στόχευαν στις Ισραηλινές δυνάμεις. Τέσσερα νοσοκομεία στο νότιο Λίβανο σταματούν τη λειτουργία τους λόγω των βομβαρδισμών, με τα εκατέρωθεν πυρά να είναι ασταμάτητα. Και θα μεταφερθούμε αμέσως στο Ισραήλ και τον απεσταλμένο του Sky Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο, οι μάχες συνεχίζονται σώμα με σώμα. Ξεκινάμε όμως με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Έχεις νεότερα για αυτό το θρίλερ με το διάδοχο του Νασράλα? Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αραβικά μέσα, Έλλη, ο διάδοχος, ο φερόμενος ως διάδοχος του Νασράλα, ο Χασέμ Σαφιεντίν, θεωρείται νεκρός από την Ισραηλινή επιδρομή στο προάστιο της Βηρυτού. Το ίδιο βέβαια φαίνεται να υποστηρίζουν και πηγές ασφαλείας εδώ στο Ισραήλ, αξιωματούχοι, οι οποίοι λένε πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Σαφιεντίν έχασε τη ζωή του από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε ένα χτύπημα το οποίο ήταν καρμπόν αυτό της περασμένης Παρασκευής όταν εξουδετερώθηκε ο Χασάν Νασράλα. Δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση ούτε από τον Ισραηλινό στρατό, ούτε βεβαίως από την Χεζμπολάχ. Όμως έχουν περάσει πλέον τρεις ημέρες σχεδόν από το πλήγμα εκείνο. Και βεβαίως όλη αυτή η ησυχία, αν θέλεις, δίνει ακόμη περισσότερες ενδείξεις στους Ισραηλινούς να θεωρούν ότι ο Σαφιεντίν είναι νεκρός. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τι γίνεται στο πεδίο αυτή τη στιγμή? Οι Ισραηλινοί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει τους ελιγμούς μάχης, Έλλη, μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες ειδικών επιχειρήσεων, κομμάντος της ταξιαρχίας Γκολανή, ήδη ενεργούν σε κάποια από τα χωριά που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Εκεί οι πληροφορίες λένε πως έχουν εντοπίσει αποθήκες οπλισμού, πως έχουν εξουδετερώσει αρκετά στελέχη της Χεζμπολάχ. Βεβαίως δέχονται καταιγισμό πυρών, κυρίως με αντιαρματικά όπλα, γι' αυτό καταγράφονται και σημαντικές απώλειες, όμως δείχνει, τουλάχιστον προς ώρας, ο Ισραηλινός στρατός να ανεβάζει ταχύτητα στην επιχείρηση να προσπαθεί να προωθηθεί όλο και πιο βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου, φτάνοντας πλέον στα πρώτα χωριά. Σταύρο, ταυτόχρονα, η Χεζμπολάχ εξαπολύει μπαράζ ρουκετών,
Να σας πω μόνο ότι αυτά τα δύο χτυπήματα που είχαμε το πρωί στη Ναζαρέτ και πριν από λίγη ώρα στη Χάιφα έγιναν με πυράβλους εδάφους-εδάφους. Δεν είναι μόνο ρουκέτες δηλαδή. Φαίνεται πως και η οργάνωση αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο χτυπάει το Ισραήλ. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με το Ιράν, γιατί έφτασε στο Ισραήλ ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που ίσως να αφήνει και μηνύματα για αυτά τα αντίπεινα που έχει υποσχεθεί το Ισραήλ και περιμένουμε να τα δούμε. Αναμένεται. Ο στρατηγός Ερικ Κουρίλα, ο διοικητής της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή, κάθε φορά που έρχεται για να συζητήσει με τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού, τον Χερτζί Χαλεβί, για επιχειρησιακά σχέδια που αφορούν στα επόμενα στάδια του πολέμου. Είχαν συναντηθεί λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Όλοι εδώ εικάζουν ότι ο λόγος της άφηξής του μέσα στις επόμενες ώρες, ενδεχομένως σήμερα, αύριο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Ο λόγος όμως ενδεχομένως είναι να τεθούν επιτάπητος πια τα επιχειρησιακά σχέδια για τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν. Έλλη. Εσύ τώρα είσαι στην Ιερουσαλήμ. Εκεί έγινε η κηδεία του 26χρονου Ιωνά Καρούση που σκοτώθηκε στην επίθεση στο Τελ Αβίβ, σε αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Ο πόνος είναι ευουβός. Έχεις καταγράψει εικόνες, τραγικές φιγούρες βέβαια οι γονείς του. Πολύ βαρύ το κλίμα, Έλλη, στην Ιερουσαλήμ και σε όλο το Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο, και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Ήταν εκατοντάδες εκείνοι που έσπευσαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 26χρονο Ιωνά Καρούση, φίλοι του, άνθρωποι τους οποίους γνώριζε η οικογένεια, οι συγγενείς του, οι γονείς του, φυσικά τραγικές φιγούρες, αλλά και πολλοί άνθρωποι που ήρθαν από την Ελλάδα για το ίστατο χέρες. Έναν άνθρωπο που, όπως λένε, ήταν υπόδειγμα, ήταν ένας χαρούμενος, χαμογελαστός άνθρωπος, ο οποίος έφυγε πολύ άδικα με ένα τυφλό, τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά του Τελ Αβίβ, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ακόμη 7 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 16. Ο πόνος βουβός, τα πρόσωπα θλιμμένα. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στο Ελληνορθόδοξο Κημητήριο εδώ στην Ιερουσαλήμ. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ιωαννίδη. Και εμείς θα συνδεθούμε τώρα και με τον απεσταλμένο του Sky στο Λίβανο, τον Χρήστο Νικολαίδη. Όπου, Χρήστο, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το επιχειρησιακό, με το στρατιωτικό, γιατί εκεί οι επιθέσεις δεν έχουν τέλος. Είχαμε νέα χτυπήματα στην Ταχεία, εκεί που είναι, όπως λέμε, το προπύργιο της Χεσμπολά. Ακριβώς, πρόκειται για μια συνοικία, η Ταχεία και κάποιες γειτονιές γύρω από αυτήν, που αποτελούν, σύμφωνα με όλες τις δημοσιογραφικές εκτιμήσεις, το προπύργιο της Χεσμπολάχ. Αυτή η περιοχή, την οποία είχαμε την ευκαιρία σήμερα να τη δούμε και από κοντά, είχε κενωθεί 100% από τον κόσμο. Δεν μένει πλέον κανείς εκεί, βρίσκονται μόνο οι άντρες της Χεσμπολάχ, οι οποίοι περιπολούν σε διάφορα σημεία. Αυτή λοιπόν η περιοχή και σήμερα βρέθηκε στο στόχαστρο των Ισραηλινών επιδρομών. Είχαμε δύο επιδρομές, όπως μπορεί να σας δείξει και τώρα ο Λάμπρος ο Μοσχέτας. Βλέπετε ότι ακόμα καπνίζουν τα χαλάσματα στο τελευταίο χτύπημα, το οποίο το είχαμε στις 12.30. 10.30 είχε προηγηθεί ένα ακόμα χτύπημα, το οποίο ήταν και εξαιρετικά ακριβές, καθώς χτύπησε ένα συγκεκριμένο κτίριο και όχι πολλά τριγύρω του. Πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα σε σχέση με την τύχη του Χασέμ Χασιεντίν. Είναι, Έλλη, ένα τεράστιο θέμα που πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο εδώ στην Βηρυτό. Υπάρχει κάποιο νέο από την πλευρά της Χεσμπολά για αυτό το θρίλερ? Από την Χεσμπολάχ δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, πριν από λίγα λεπτά, το Reuters μετέδωσε ότι επικοινώνησε με δύο διαφορετικές πηγές από το χώρο της ασφάλειας της κυβέρνησης του Λιβάνου, οι οποίες πηγές διαβεβαίωσαν ότι ο συγκεκριμένος ηγέτης της Χεσμπολάχ βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι unreachable, δηλαδή δεν μπορεί να τον βρει κάποιος. Αυτή είναι η έκφραση η οποία χρησιμοποιείται στο δημοσίευμα του Reuters, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγα λεπτά. Πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα στο ενδιαφέρον του Λιβάνου, με το δεδομένο ότι πολλά κρίνονται σε σχέση με το κύρος, αλλά και την επόμενη μέρα της οργάνωσης από αυτήν την είδηση. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι έχουμε σιγή ηχθείως από την πλευρά της επίσημης Χεσμπολάχ και δεν έχουμε την παραμικρή ανακοίνωση, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα. Σε ό,τι αφορά τα πολεμικά μέτωπα, πρέπει να σας πω ότι
Πηγές από την Χεσμπολάχ κάνουν λόγο για μια λισαλέα μάχη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότο της χώρας. Οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν αντιμετωπίσει τον Ισραηλινό στρατό σε αρκετές περιοχές και πιο συγκεκριμένα στο Όμπισεϊ, στην περιοχή του Όμπισεϊ, όπου εκεί αποκρούστηκε η προσπάθεια μιας Ισραηλινής ταξιαρχίας να εισέλθει σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα πάντοτε με την Χεσμπολάχ. Και βλέπουμε, Χρήστο, ακόμη και τους πυκνούς καπνούς εκεί από το σημείο όπου βρίσκεσαι εσύ. Καταλαβαίνουμε ότι οι μάχες δεν έχουν τέλος. Ο Λίβανος είναι στις φλόγες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλος να πω ότι η βάση Ραμάτ Νταβίτ, στην οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως, επλήγει με ρουκέτα Φαντί 1. Κάτι το οποίο, όπως υπόθηκε ήδη, αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει τον πόλεμο η οργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη.